μετά τα πρώτα τεθωρακισμένα οχήματα M1117 που ήρθαν δεν θα είναι μόνο αυτά τα 46, 1200 θα παραλάβουμε έρχονται και τα πανίσχυρα αμφίβια τεθωρακισμένα AAV7 με τα οποία θα ενισχυθούν οι δυνάμεις παίζων αυτών μας δωρεάν παραχώρηση από την υπερδύναμη μετά το κλείσιμο της συμφωνίας λοιπόν των M1117 έρχονται και τα AAV7 πολύ σημαντικό σημαντικές πληροφορίες έχουμε αναφερθεί και άλλες φορές από αυτό το κανάλι με σειρά εκπομπών στα συγκεκριμένα αμφίβια θωρακισμένα οχήματα θα ενισχύσουν πάρα πολύ τις δυνάμεις των πεζοναυτών μας σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες από πηγές από την υπερδύναμη που επικαλείται ο Χρήστος Μαζανίτης και το enikos.gr έχει εγκριθεί αίτημα του ελληνικού στρατού για τη δωρεάν παραχώρηση 75 θωρακισμένων οχημάτων AAV-7 πολύ σημαντικό για την ενίσχυση των ειδικών μας δυνάμεων με τη διαδικασία που έχει γίνει η προμήθεια των M1117 που βλέπουμε να υλοποιείται αλλά και των ελικοπτέρων Καϊόβα Warrior είναι η μέθοδος as is, where is, όπου είναι δηλαδή, όπως είναι και η Ελλάδα πληρώνει τα έξοδα μεταφοράς. Πολύ σημαντικό, σύμφωνα με την ίδια πηγή, τα 73 είναι σε άριστη λειτουργική κατάσταση, τα δύο θα χρησιμεύσουν για ανταλλακτικά. Φυσικά, μέγιστη ενίσχυση της 32ης ταξιαρχίας πεζοναυτών θα μπορούν πλέον να διεξάγουν επιχειρήσεις όπως θέλουν θα μπορούν να μεταφέρουν 760 άτομα, 760 στρατιώτες, πεζοναύτες σε κατάσταση θαλάσσης 5 σε σχέση με τη ΣΑΒΑΚ που αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούν οι δυνάμεις μας και χρονολογούνται δυστυχώς από το δεύτερο πόλεμο, τα AAV-7 θα μπορούν να προσφέρουν καλύτερο επίπεδο ασφαλείας, πολύ καλύτερο, και έχουν πυροβόλο φυσικά των 0,50, βομβιδοβόλο των 40 mm που θα μπορεί να δίνει κάλυψη κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων. Κάθε ένα από αυτά τα 73 που τελικά θα είναι επιχειρησιακά γιατί τα δύο θα πάνε για ανταλλακτικά θα μεταφέρει 25 πάνω πλούς πεζοναύτες επιχειρησιακά όπως δρούν οι Αμερικανοί ως τώρα με αυτά τα AAV-7 θα χρησιμοποιούνται για ασφαλή απόβαση επί των ακτών και μετά μόλις έρθει το αρματαγό, οι πεζοναύτες θα επιβάζονται στα M1117. Αυξάνονται δραματικά οι δυνατότητες, οι αποβατικές δυνατότητες των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, των πεζοναυτών μας με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τα έχουμε πει και τελευταία έτσι τυχαία το λέω δεν έχει δώσει αυτονομία στην Ήβρο και την Τένεδο η Τουρκία καταστρατηγώντας τη συνθήκη της Λοζάνης. Έτσι τυχαία το αναφέρω τώρα, λοιπόν επειδή το έχουμε πει και στη ζωντανή μετάδοση ε, αρκετές φορές. Έτσι λοιπόν πολύ σημαντικό μέγιστη ενίσχυση. Επειδή με ρωτούν φίλοι του καναλιού, δεν είναι ότι παίρνει το κόσμο 55, 1.117 και εμείς 46, 1.200 παίρνουμε εμείς. Έτσι απαντούν και άλλοι έγκυροι σχολιαστέ του καναλιού από κάτω από τα βίντεο. Πήραμε τα 44 ή 46 σε κάθε περίπτωση θα έρθουν περίπου 450 σε πρώτη φάση και συνολικά θα έρθουν τα 1200 όπω ε, όπως έχουμε πει και από την αρχή εδώ και δύο χρόνια μιλάμε για τα πανίσχυρα αυτά οχήματα ανάπτυξη τέλη της δεκαετίας του 90 13 τόνους βάρος 6 μέτρα μήκος πλάτος 2,6 ύψος 2,6 μέτρα πανίσχυρα αλλά και ευέλικτα και ταχύτατα μπορεί να μεταφέρει 5-6 άτομα είναι ιδιαίτερα ικανά ενάντια σε εκρηκτικούς μηχανισμούς προστατεύουν δηλαδή 5-6 άτομα λοιπόν το πλήρωμα και οι επιβαίνοντες μπορεί να περιλαμβάνει πολυβόλα και εκτοξευτές βομβίδων σύμφωνα με πληροφορίες φαίνεται ότι τα όπλα αυτά τα έχουν ήδη έτοιμα οι δυνάμεις μας για τα πρώτα 44-46 να τα εξοπλίσουν και φυσικά όλα θα είναι εξοπλισμένα πάνοπλα για Εύρω και νησιά του Αιγαίου τα M1117. Καταλαβαίνει κανείς 1200 οχήματα στις δυνάμεις μας, 73 AAV-7 για τους αμφίβιους, μέγιστη ενίσχυση μετά της Μπελαρά στη θάλασσα, τα Ραφάλ στον αέρα, μεγάλη ενίσχυση και στις χερσαίες δυνάμεις και τις αμφίβιες δυνάμεις των πεζών αυτών μας. Μεγάλη κινητικότητα παραμένει και για τα F35 Lightning II. Αναφερθήκαμε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και στις δηλώσεις του Πρωθυπουργού ότι είναι στο σχέδιο, είναι στο πρόγραμμα. Έχουμε εξελίξεις λοιπόν με τη λεγόμενη JSF ομάδα τον ΙΠΑ να στρατοπεδεύει εντό εισαγωγικών στο αεροπορικό μας επιτελείο. Η αεροπορία μας εστιάζει βέβαια σε Ραφάλ που έρχονται γρήγορα τα 6 πρώτα σε Viper έρχονται πάλι τα πρώτα ε, μέσα στη χρονιά. Το πρώτο αναμένεται το πρώτο εξάμεινο του 2022. Το περιμένουν άλλα που αναβαθμίζονται ήδη στα υπόστρια της ΕΑΒ και κατόπιν τα F35 θα είναι φυσικά το επόμενο βήμα όπως όλα δείχνουν και όπως έχουμε διαβάσει σε ρεπορτάζ του Hellas Journal έγκυρη πηγή τα παρακολουθεί όλα φυσικά εκεί στην Αμερική θεωρούμε ότι τα F35 θα αντικαταστήσουν τα F4 φυσικά Phantom έχουμε και μια άλλη πληροφορία της τελευταίας στιγμής Σύμφωνα με ρεπορτάζ που διαβάζουμε στο in.gr, φέρεται άνδρας αμερικανικής καταγωγής, ο οποίος είχε έρθει από Ισπανία, από Βαρκελόνη, να έχουν χαθεί κάποια σχέδια, σοβαρή υπόθεση, ε, επικαλείται το in.gr και πληροφορίες του Μέγκα και του δημοσιογράφου Βασίλη Λαμπρόπουλου, άγνωστοι φέρονται να έκλεψαν σχέδια οπλικών συστημάτων από το 42χρονο ε, Αμερικανό, από το 42χρονο Αμερικανό του πήραν τα σχέδια, είναι αμερικανική καταγωγή, είχε έρθει από Ισπανία με πτήση από Βαρκελόνη στην Αθήνα. Ο άνδρα κατήγηλε ότι στο ξενοδοχείο που έμενε, στο κέντρο των Αθηνών, εισέβαλαν άγνωστοι και του έκλεψαν μέσα από το δωμάτιο σχέδια με οπλικά συστήματα. Σοβαρέ καταγγελίε. Θα δούμε τι θα πούν οι επίσημε αρχέ και πώ θα εξελιχθεί. Ελπίζουμε να μην πέσουν τα οπλικά συστήματα σε χέρια τρομοκρατών ή αντιπάλων κτλ. Λοιπόν, άλλη σημαντική πληροφορία σχετικά με τα τουρκικά drones. Η Τουρκία η οποία δεν κατάφερε να φτιάξει μαχητικό, λείπει ο κινητήρα, δεν κατάφερε να φτιάξει άρμα μάχη, λείπει ο κινητήρα, δεν κατάφερε να πάρει τα F-35, αφαιρέθηκε επίσημα, μάλλον δεν θα καταφέρει να πάρει τα υποβρύχια 214 από τη Γερμανία λόγω τη συμπαθεστά τη κυρία Αναλένα Μπέρμποκ, τη νέα Υπουργού Εξωτερικών του Κόμματο των Πρασίνων τη Γερμανική Κυβερνήσεω, θα πάρει τη θέση του κυρίου Χάικο Μά. Αν θυμάμαι καλά, λοιπόν, Τώρα λοιπόν, σύμφωνα με τον Σεργέη Μιχαήλοβιτ, Ρώσο αναπληρωτή, επικεφαλή τη εταιρεία High Precision Complexes, η Ρωσία θα παρουσιάσει μοναδικό σύστημα που μπορεί να καταρρίψει τα τουρκικά μη επανδρομένα αεροσκάφη αλλά και τα ε, λεγόμενα lottery munition, τα λεγόμενα περιπλανόμενα πυρομαχικά. Σύμφωνα με το Aviapra, είναι μια εξυγχρονισμένη έκδοση του πυραυλικού συστήματος αεράμινας Pantsir S1M, το οποίο δεν το είδαμε να τα πηγαίνει και πολύ καλά με τα τουρκικά ντρόν στη Λιβύη, πάθανε ζημιές, καταστράφηκαν κάποια από αυτά θυμάμαι ή δεν κατάφεραν να, φυλάξουν επιτυχώς, να προστατεύσουν τον αέριο, χώρο, τον αέριο χώρο πάνω από βάση του Εθνικού Λιβικού Στρατού, τελικά φαίνεται ότι υπάρχει νέα εξυγχρονισμένη έκδοση ικανή να καταπολεμά τα τουρκικά drones, τα Ιάνκα, Ακιτζή, Αλπαγκου, Καρκού, Μπαϊρακτάρ, κτλ. Ως αποτέλεσμα λέει του νέου εξυγχρονισμού, του εξυγχρονισμού μάλλον για να το πω σωστά το νέο πάντσερ είναι ικανό να ανοιχνεύει να στοχοποιεί και να πλήττει αποτελεσματικά όλα, όλους τους τύπους UAV αλλά και UCAV UAV, άοπλα, UCAV, οπλισμένα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή και επιχειρούν. Μπορεί να προσαρμοστεί για να κάνει κάθε είδους αποστολή ενάντια σε αυτά. Μέγιστο εύρος εμπλοκής στόχου 30 χιλιόμετρα ενώ το ύψος φτάνει και τα 18. Οπλισμένο με δύο ταχύτατα πυροβόλα και υπερηχητικούς πυράβλους μεγάλου βελινεκούς και έτσι λοιπόν ε, με αυτό θέλουν να αντιπαρατεθούν στα τουρκικά drones. Οι Ουκρανοί απ' την άλλη έχουν σχεδιάσει την εμπλοκή στον Τονπάς με τα τουρκικά Μπαϊρακτάρ και Ακιντζή, τα οποία πετούν πιο ψηλά για να αποφεύγουν τα ρωσικά αντιεροπορικά, είδαμε να καταστρέφουν τελευταία και ε, ρωσική κατασκευή αυτοκινούμενο πυροβόλο των φιλορώσων εκεί στο Ντομπά και μάλιστα χωρί να περάσουν τη γραμμή αντιπαράθεση, το έπληξαν ενώ βρισκόντουσαν από την πλευρά που ελέγχει το Κίεβο. Έτσι λοιπόν, ούτε τα Ακιντζή έχουν ελπίδε απέναντι στα νέα ρωσικά Πάντσιρ S1M σύμφωνα με πληροφορίε που παίρνουμε από το Διονύση Αντωνέλο και το αγαπητό Sport Time. Αυτά προς το παρόν, θερμές ευχαριστίες που μας παρακολουθείτε, μία ενημέρωση της τελευταίας στιγμής, νέα βουτιά της τουρκικής λίρας έχασε πάνω από το 4% της αξίας της μέσα σε μια μέρα έναντι ευρώ και δολαρίου. Νέα βουτιά, σήμερα πριν από λίγες ώρες, στις 19.50 ώρα Ελλάδος, 30 Ιντεκάτου 2021, ίσο τιμία διαμορφωνόταν στις 13 κόμμα το δολάριο και στις 15,15 ,15 ανά ευρώ, σύμφωνα με την έγκυρη καθημερινή. Αυτά, να είστε όλοι καλά, για κάθε νεότερο θα επανέλθουμε με έκτακτη εκπομπή.